Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση του συνεδρίου και να ευχηθούμε και βεβαίως καλές επιτυχίες της εργασίας του συνεδρίου. Ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται σε πρωτόγνωρες συνθήκες. Από τη μία είναι η πανδημία, όπου τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων χρόνων και δεκαετιών στο δημόσιο τομέα της υγείας με την υποβάθμιση που φαίνονται ανάγκηθες, στις δυσκολίες που υπάρχουν και ταυτόχρονα στην έλλειψη μέτρων προστασίας των εργαζόμενων στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μεταφορά όλη στο ζήτημα της ατομικής ευθύνης για να βγάλει από πάνω το κράτος τη συλλογική ευθύνη την οποία για την προάσπιση της δημόσιας υγείας. Μια πανδημία η οποία αποτέλεσε καταλήτη και όχι την αιτία για να εμφανιστεί μια νέα διεθνή καπιταλιστική κρίση. Που τα θύματα και αυτή τη φορά αυτή τη κρίση ήταν οι εργαζόμενοι. Σε αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καμία αμφιβολία. Από τη στιγμή που οξύνονται οι αντιθέσεις και όπου προσωρινοί συμβασμοί γίνανε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν προειδοποιούν τίποτα καλό για τους εργαζόμενους, γιατί έχουν ως προϋπόθεση για την εκταμείευση των όποιων κονδυλίων το περαιτέρω χτύπημα των όποιων εργασιακών δικαιωμάτων έχουν απομείνει μετά από τους μνημονιακούς νόμους, για να γίνει ακόμη πιο φθηνός και αναλώσιμος ο εργαζόμενος, για να μπορεί να θωρακιστεί ακόμη περισσότερο και το χρέος των επιχειρηματικών ομίλων. Και από αυτή την άποψη, αυτά τα μέτρα τα οποία λήφθηκαν τώρα για περιτροπή σε εργασία, για αναστολή των συμβάσεων εργασίας, είναι στην κατεύθυνση της μονιμότητας για να υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς με κάθε τρόπο προσπαθεί να θωρακιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. Βεβαίως οι εξελίξεις είναι ραγδαίες. Και στο ζήτημα της ΛΑΡΚΟ, για παράδειγμα, που είναι και παραμένει στην επικαιρότητα, βλέπουμε το πώς έχει κλιμακωθεί μια αντιλαϊκή πολιτική και αντεργατική πολιτική που σχεδιάστηκε δεκαετίες τώρα για τη ΛΑΡΚΟ. Η μία κυβέρνηση έδινε τις κοιτάγες στην άλλη, υποβαθμίζοντας επί της ουσίας τη ΛΑΡΚΟ και την τεράστια στρατηγική σημασία την οποία έχει για τη χώρα μας, για την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, που θα μπορούσε πραγματικά να έχει με διαφορετικό τρόπο και σχεδιασμό αξιοποιηθεί τόσο το σιδηροδρομικό όσο και τα υπόλοιπα σπάνια μεταλλεύματα τα οποία υπάρχουν στη χώρα μας. Αντίθετα, είναι φανερό ότι και με τις εξελίξεις που είχαμε στο ΙΓΜΕ, που η προηγούμενη κυβέρνηση το έχει στο Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών, στο στόχαστρο μπαίνει η υλοποίηση συνολικά από την κάθε κυβέρνηση και από τη σημερινή της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση, τόσο απελευθέρωση της ηλεκτρικής ενέργειας όσο και βεβαίως απελευθέρωση της αξιοποίησης και της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου. Και από αυτή την άποψη η χθεσινή κυβέρνηση έκανε ένα βήμα παραπέρα στην κατεύθυνση διευκόλυνση των επιχειρηματικών ομίλων, είτε στην εξαγορά της ΛΑΡΚΟ, τμήματων της ΛΑΡΚΟ, είτε στο κλείσιμο μιας σειράς παραγωγικών δραστηριοτήτων με απώλειες και θέσεων εργασίας, αλλά και συνολικότερα παραγωγικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στα μεταλλεία και συνολικά στον όμιλο της ΛΑΡΚΟ. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς ο σχεδιασμός αυτός αναδεικνύει και τη βασική αιτία των ζητημάτων. Ποια είναι αυτή η αιτία των ζητημάτων? Ότι απέναντί τους οι εργαζόμενοι και παρά την προσπάθεια την οποία γίνεται προπαγανδιστικά να χρεώσουν σε αυτούς τις ευθύνες και τις πορείες υποβάθμισης των επιχειρησιακών, των επιχειρήσεων και των διαφόρων ομίλων, είναι φανερό ότι εδώ πέρα έχουμε ένα σχεδιασμό που εκμεταλλεύεται και αξιοποιεί τις ανάγκες των ίδιων επιχειρηματικών ομίλων. Η μεταφορά, για παράδειγμα, της Πίτσος στην Τουρκία. Η υπόθεση όλου του προηγούμενου κλεισίματος των εργοστασίων αναδεικνύει το γεγονός ότι οι κεφαλαιοκράτες αυτοί που έχουν στα χέρια τους τις επιχειρήσεις τις αξιοποιούν και τις χρησιμοποιούν με μοναδικό στόχο όχι την ικανοποίηση των αναγκών των εργαζόμενων και του λαού, αλλά το πώς θα διασφαλίσουν περισσότερα κέρδη. Απέναντι σε αυτό το μακροχρόνιο αγώνα των εργαζόμενων τη ΛΑΡΚΟ αλλά και των υπολείπων κλάδων, οι οποίοι βρίσκονται στον δρόμο, χρειάζεται να βγουν συγκεκριμένα συμπεράσματα. Συμπέρασμα πρώτο, ποιος είναι ο βασικός αντίπαλος των εργαζόμενων, είναι το κεφάλαιο και οι ανάγκες τις οποίες αυτό έχει. Δεύτερο είναι όλες οι κυβερνήσεις, οι αστικές κυβερνήσεις, οι οποίες αξιοποίησαν τη λαϊκή εντολή για να πάρουν περαιτέρω μέτρα θωράκισης στον αγώνα του κεφαλαίου και
θυσία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε αυτόν τον βωμό της κερδοφορίας. Είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ως οδοσπρωτήρας έρχεται να τζεκτήσει τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού συνολικά. Και από αυτή την άποψη ο αγώνας, ο οποίος πρέπει να αναπτύχθει, πρέπει να στοχεύει τον πραγματικό αντίπαλο, να είναι αγώνας ο οποίος να διεκδικεί όχι μόνο την προάσπιση των δικαιωμάτων της εργατικής τάξης, αλλά πάνω απ' όλα την ικανοποίηση των αναγκών. Από αυτή την άποψη, το ΚΚΕ με αποφασιστικότητα στηρίζει τους αγώνες της εργατικής τάξης, έχει εμπιστοσύνη στη δύναμη της εργατικής τάξης ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να σταθεί στο ύψος της ιστορικής της αποστολής, δηλαδή στο να ανατρέψει αυτό το σάπιο και εκμεταλλευτικό σύστημα και να πάρει η ίδια η εργατική τάξη την εξουσία στα χέρια της. Γιατί μόνο μέσα από αυτόν τον τρόπο μπορεί ο ρηπτός πλούτος να αξιοποιηθεί προς όφελος των λαϊκών αναγκών, μπορεί να σχεδιαστεί και να αναπτυχθεί η οικονομία με κέντρο της ανθρώπινης ανάγκης και όχι το κέντρο των κεφαλαιοκρατών. Σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτή την προοπτική, πρέπει να δίνουν οι αγώνες των εργαζόμενων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και την ανάκτηση των απολειών. Και απέναντι σε αυτό, πρέπει να δούμε και συνολικότερες εξελίξεις και να ολοκληρώσω με αυτό, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν είναι άσχετη με την επίθεση που δέχεται σήμερα οι εργαζόμενοι με τις εξελίξεις που έχουμε στα σύνορά μας. Η υπόθεση της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της χώρας είναι η έλλειψη του αντιλαϊκού νομίσματος. Αυτή η πολιτική του πιάτσικου απέναντι στους λαούς των άλλων περιοχών και των πρωτοπαραγωγικών πηγών που κάνουν και η δυτική αστική τάξη έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα της τουρκικής αστικής τάξης. Αυτά εκμεταλλεύονται οι υπεριαλιστές, Αμερικάνοι και Ανατολικοί, για να διαιρούν τον κόσμο και να εκμεταλλεύονται λαούς και περιοχές, ακόμη και μέσα από τους πολέμους, για να μπορούν να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα. Σε αυτό λοιπόν το μέτωπο πάλης για τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και του λαού, για την προάσπιση της κυριαρχικής, των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας, το ΚΚΕ καλεί την εργατική τάξη και όλο το λαό να πρωτοστατήσει με την πάλη του και με την αποφασιστικότητά του.